Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ ακόμα μια φορά για την υποστήριξη που μου δείχνετε σε όλα τα τελευταία μου βίντεο. Και πάμε να δούμε το σημερινό θέμα, το οποίο είναι μια ακόμα τρομερή ελληνική αμυντική βιομηχανία, η οποία ακούει στο όνομα Ether Aeronautics και η οποία ειδικεύεται στην κατασκευή μη επανδρωμένων στόχων. Η Ether Aeronautics ιδρύθηκε το 2018 στα Χανιά της Κρήτης και εκτός από την παροχή υπηρεσιών ειδικεύεται στην έρευνα, σχεδιασμό και κατασκευή μη επανδρωμένων στόχων. Έχει κατασκευάσει περισσότερα από 15 είδη μη επανδρωμένων εναέριων στόχων, τα οποία καλύπτουν όλο το φάσμα, βασικά ένα μεγάλο φάσμα ταχυτήτων, από 120 έως 730 χιλιόμετρα την ώρα. Και πάμε να δούμε τα διαμάντια της πιο αναλυτικά. Ξεκινάμε με τα NMS-2, η οποία είναι μια οικογένεια 4 εναέριων στόχων και τα οποία διαφέρουν σε απόδοση. Έχουμε τα NMS-2α, β, γ και δ. Είναι όλα εφοδιασμένα με jet κινητήρα, ευέλικτα και ικανά να προσομοιώσουν μια ποικιλία αεροπορικών απειλών, δίνοντας στους τελικούς χρήστες την δυνατότητα αντιμετώπισης πολλαπλών εχθρικών απειλών. Και πάμε να δούμε το NMS-2α πιο αναλυτικά. Και ξεκινάμε με το NMS-2α, το οποίο είναι το πρώτο μοντέλο της οικογένειας και το οποίο είναι ένα μεσαίας έως υψηλής απόδοσης μη επανδρωμένο, σχεδιασμένο ώστε να εκτελεί απειλές στα πιο απαιτητικά επιχειρησιακά και εκπαιδευτικά σενάρια. Και πάμε να δούμε μερικά από τα χαρακτηριστικά του. Έχει, όπως βλέπουμε, μήκος 1,8 μέτρα, άνοιγμα πτερυγίων 2,4 μέτρα, ταχύτητα 550 χιλιόμετρα μέγιστη με βασική ταχύτητα πτήσης στα 330, έχει εμβέλεια 70 χιλιόμετρων, προαιρετικά και 100, χρόνο πτήσης 40 λεπτά, με υψόμετρο να φτάνει περίπου 24.000 πόδια ή αλλιώς 7.300 μέτρα. Ακολούθως έχουμε το NMS-2B, το οποίο μπορεί να προσομοιώσει μια ποικιλία αεροπορικών απειλών όπως μαχητικά αεροσκάφη, βομβαρδιστικά, περιπολικά, σκάφη αναγνώρισης με σκοπό την αξιολόγηση τόσο των συστημάτων όσο και των χειριστών τους. Και βλέπουμε πως μπορεί να φέρει μια ποικιλία φορτίων για να ικανοποιήσει αυτόν τον τύπο της αποστολές. Φορτία όπως ραντάρ, οπτικά, συστήματα υπέρυθρης ακτινοβολίας, και βλέπουμε επίσης ότι έχει περίπου όμοια χαρακτηριστικά με το NMS-2α. Στην συνέχεια συναντάμε το τρίτο μοντέλο της οικογένειας, το NMS-2C, το οποίο όπως παρατηρούμε έχει αυξημένη ταχύτητα στα 702 χιλιόμετρα την ώρα και αυξημένο επίσης χρόνο πτήσης στα 50 λεπτά. Και τέλος, από την οικογένεια NMS έχουμε το NMS-2D, το οποίο διατηρεί την αυξημένη ταχύτητα και αυτονομία και είναι σχεδιασμένο ώστε να μεταφέρει μία βόμβα στόχο. Η βόμβα καθώς και ο μηχανισμός άφεσής της έχουν σχεδιαστεί από την ίδια την εταιρεία και η βόμβα είναι σχεδιασμένη ώστε να προσομοιώνει τα χαρακτηριστικά τροχιάς μιας βόμβας MiG-82, η οποία είναι μια βόμβα γενικής χρήσης που χρησιμοποιείται από την πολεμική μας αεροπορία. Και όπως διαβάζουμε μεταξύ άλλων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, τα μη επανδρωμένα NMS μπορούν να πραγματοποιήσουν ελιγμούς μέχρι και 6G, έχουν αυτόνομη πτήση, αλλά και χειρισμό σε πραγματικό χρόνο, είναι οικονομικά και μπορούν επίσης να αναπτυχθούν και σε σμήνη. Συνεχίζοντας, έχουμε το PNS-1, το οποίο είναι επίσης ένα σύστημα εναέριου στόχου και το οποίο είναι σχεδιασμένο ώστε να μιμείται διάφορες αεροπορικές απειλές. Είναι ελαφρύ, εύκολο στη χρήση του, χρησιμοποιεί έλικα, είναι ελικοφόρο δηλαδή, και είναι σχεδιασμένο ειδικά για σύγχρονες αποστολές κατά αντιεροφορητών αντιεροπορικών βολών. Όπως βλέπουμε στα χαρακτηριστικά του, έχει μήκος 2,2 μέτρα, άνοιγμα πτερυγίων 2,5 μέτρα, βάρος 20 κιλών,
Έχει ένα δίχρονο κινητήρα με μέγιστη ταχύτητα 250 χιλιόμετρα την ώρα. Υψόμετρο 3.000 μέτρα, χρόνο πτήσης 50 λεπτά και εμβέλεια 70 με μέγιστο 100 χιλιόμετρα. Ακολούθως βλέπουμε τον αεροπορικό στόχο Styx, το οποίο είναι ένα υπερελαφρύ και χαμηλού κόστους, μη επανδρομένο, σχεδιασμένο ώστε να λειτουργεί σε πλήθος, σε κατασμήνη δηλαδή, και σε οποιοδήποτε επιχειρησιακό περιβάλλον. Είναι σχεδιασμένο ώστε να εκτοξεύεται από το χέρι και να προσγειώνεται με την κοιλιά, προσφέροντας την καλύτερη σχέση μεταξύ πολυπλοκότητας, χρήσης και κόστους. Ο Έθωνας από την άλλη είναι ένα κάθετο σύστημα απογείωσης και προσγείωσης, το οποίο εκτός από ένα αέριο στόχο χρησιμεύει κυρίως σε αποστολές παρακολούθησης, πληροφόρησης και αναγνώρισης, καθώς και σε αποστολές επανατροφοδότησης και υποστήριξης επιχειρήσεων. Μπορεί να δεχτεί μια ποικιλία φορτίου και είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί και τη νύχτα και τη μέρα υπό ακραίες καιρικές συνθήκες, με τον χρόνο του προετοιμασίας να είναι πολύ σύντομος. Το βάρος του είναι στα 10 κιλά, με το μέγιστο φορτίο που μπορεί να φέρει 15 κιλά. Αποτελείται από 4 ή 8 ηλεκτροκινητήρες. Τελική ταχύτητα 70 χιλιόμετρα την ώρα, υψόμετρο 5.000 μέτρα, αυτονομία 50 λεπτά την ώρα και εμβέλεια 40 χιλιόμετρα. Επίσης έχουμε και τον Sify, το οποίο είναι ένα φθηνό και ελαφρύ τηλεκατευθυνόμενο αεροσκάφος, το οποίο χρησιμοποιείται ως εκπαιδευτικός στόχος για τα αεροσκάφη στόχους της εταιρείας. Και αφήνοντας τώρα τα αεροσκάφη, πάμε στο μη επανδρομένο σκάφος Medusa 4, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να εκτελεί θαλάσσιες αποστολές από 1 έως 10 ώρες και με κατάσταση θαλάσσης έως και 4, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των στόχων του πολεμικού μας ναυτικού. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να τα απεξέλθει στα πιο αντίξωα, στα πιο απαιτητικά σενάρια κατά τη διάρκεια ημέρας και νύχτας. Είναι πλήρως τηλεχειριζόμενο ή προγραμματιζόμενο εκ των προτέρων, όπως και τα μη επανδρομένα αεροσκάφη της εταιρείας. Έχει μήκος 4 μέτρα, μέγιστο βάρος 400 κιλά. Μπορεί να λειτουργεί από 1 έως 10 ώρες, όπως να επιχειρεί από 1 έως 10 ώρες όπως αναφέραμε, και έχει ταχύτητα από 25 έως και 30 κόμβους. Και τέλος, η εταιρεία κατασκευάζει τους δικούς της εκτοξευτές για τα μη επανδρομένα αεροσκάφη της. Είναι ελαφριές φορητές μονάδες, ειδικά σχεδιασμένες για τα μη επανδρομένα στόχους της, με βάρος έως και 100 κιλά, και ιδανικές για χρήση σε περιορισμένους χώρους, όπως σε ελικοδρόμια, φρεγάτες και σε άλλες πλατφόρμες. Αυτό ήταν και το σημερινό βίντεο, φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλες και όλους για την υποστήριξή σας. Αν σας άρεσε το βίντεο, ξέρετε τι να κάνετε. Είναι σημαντικό για μένα να πατήσετε μου αρέσει, να γράψετε ένα σχόλιο, να κοινοποιήσετε το βίντεο. Όλες αυτές οι ενέργειες βοηθάνε πολύ με τον αλγόριθμο διάδοσης του βίντεο από το YouTube. Αν σας άρεσε πολύ το βίντεο, μπορείτε να κάνετε και μια δωρεά στον σύνδεσμο της PayPal που παραθέτω στη περιγραφή του βίντεο από κάτω, ώστε να με βοηθήσετε να συνεχίσω το έργο αυτό της ενημέρωσης. Επίσης μπορείτε να γίνετε και μέλη στο κανάλι μου με μια πολύ μικρή συνδρομή. Αυτά από μένα, ηθικών ακμεότατων και ίστο επανειδήν.